δεν πιστέψαμε ποτέ. Μια νέα κυρία έμενε στο τόπο της, στην αφιθέα της Εύβοιας, για να ζωντανέψει το χωριό. Άνοιξε ένα κατάστημα εστίασης, ανοιχτό από το πρωί με καφέδες, σνακ μέχρι το βράδυ. Σε αυτό το πλαίσιο, για να προσελκύσει κόσμο, το προηγούμενο Σάββατο, έναρξη θερινής περίοδου, κοιτάξτε τι έγινε. Πού, παιδιά, αμφιθέα Εύβοιας. Κάλεσε τον Κώστα Σαφέτη. Τώρα τι να πεις. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα μπολντόζα και αδειάζει λουλούδια με τη δαγκάνα. Τη λέμε, πώς τη λέμε, τη δαγκάνα, ε. Δαγκάνα. Καλή σας μέρα, κυρία Καρατζά, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, να είστε καλά. Ειλικρίνεια. Εσείς το κανονίσατε να γίνει αυτό, να μπει ο καφέας, ή ήταν έκπληξη για εσάς? Όχι, εμείς το είχαμε κανονίσει με τον μπαμπά. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς τι έχει, εξκαφείς? Έχει διάφορα μηχανήματα, αυτή είναι η δουλειά του. Α, αυτό είναι. Έκανε το μέρος. Παιδιά, έχει τεράστια θέαση, τεράστια views. Μπήκε μέσα ο εξκαφέας, το βλέπετε. Γαρίφαλα είναι τα άνθη. Ναι, γαρίφαλα είναι. Εσείς πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε τώρα με όλα αυτά? Γενικότερα μου αρέσουν πάρα πολύ τα πανηγύρια και ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Τα προτιμάνε πάρα πολύ και εκεί στην περιοχή μας, στην Εύβοια. Και κάπως έτσι αρχίσαμε και εμείς. Και επειδή σε κάποια πανηγύρια, ρε παιδί μου, βασιλεύει ενδεχομένως και το kitsch ή η υποκουλτούρα, επιδείξατε ένα τρομερό χιούμορ και βάλατε εξκαφείς. Πάλι καλά που δεν απλώσατε και κάνα αεροπλάνο να τα ρίχνει από πάνω, να θα βγει ένα ακριβό. Ακριβώς. Τα έξοδα για τα άνθη βγήκανε? Εντάξει, ναι. Θέλω να πω, ο κόσμος αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια? Εντάξει, όχι όλος ο κόσμος, κάποιοι ναι. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε, δεν οργάνωνται κάθε μέρα τέτοια γλέντια. Ήταν μια μεγάλη γιορτή γιατί ξεκινάει το καλοκαίρι. Ακριβώς. Εσείς καφετέρια έχετε ανοίξει επί της ουσίας? Ναι, καφετέρια είναι. Έχει λίγο απ' όλα μέσα. Επειδή είναι χωριό, έχουμε λίγο απ' όλα. Μπράβο που είσαστε νέος άνθρωπος και είπατε να μείνετε στο χωριό. Διότι πολλοί συνομήλικοί σας θέλουν και τα μεγάλα αστικά κέντρα για να δουν πράγματα, να βιώσουν καταστάσεις. Εσείς λέτε, μένουμε εκεί και δίνουμε τη μάχη. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, καλημέρα. Να ρωτήσω τι λένε κάτι. Α, να ρωτήσει, ναι, τι λένε κάτι. Να ρωτήσει ο πόσο πάει Πύρος, έτσι μια φτιαριά με λουλούδια? Να μάνε να πάω τα ρίξω. Ο εξκαφέας ήταν του πατέρα, ρε φίλε. Για μένα. Τι θα στείλεις εσύ, εσκαφέα? Κοιτάξτε να δείτε. Το συγκεκριμένο το κάναμε εμείς δώρο στον αγαπημένο μας Κώστα. Γενικά είχαμε βάλει δύο σακούλες μέσα στην μπουλντόζα. Λοιπόν, δύο σακούλες λουλούδια, 1600 γαρίφαλα δηλαδή. Ορίστε. Για σένα, με ένα χιλιάρικο το κάνεις, θα θες να πας στην ανατύπηση. Με ένα χιλιάρικο σου κανονίζω. σου περισσεύουν λεφτά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά, πάντα να χαμογελάτε και να γλεντάτε.